Καλημέρα, καλησπέρα βασικά και καλώς ήρθατε σε ένα δευτεριάτικο vlog σε αυτό εδώ το κανάλι. Αρχικά θέλω να εκτιμήσουμε λίγο τη καινούργια μου πιτζάμα και να ξεκινήσουμε το πιο αποσυντονισμένο δευτεριάτικο vlog της γης. Χθες λοιπόν βγήκα για πρώτη φορά βράδυ μετά από πάρα πολύ καιρό και έχω αποσυντονιστεί 100%. Έχει πάει μεσημέρι, ακόμα δεν έχω πιάσει συχνότητες. Αρχικά όλο πήγε λάθος γιατί ξυπνάω το πρωί από κάτι εργασίες που έκαναν στο διπλανό διαμέρισμα. Και όταν λέω εργασίες δεν εννοώ ένα απλό Black & Decker, εννοώ τύπου τον γκρέμισαν, ρε. Δεν ξέρω τι έκανα. Έκανα ένα ασύλληπτη φασαρία, δηλαδή τύπου decibel που εγώ νιώθω ότι δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι κάνουν. Ένιωθα πραγματικά ότι τον γκρεμίζουν κυριολεκτικά. Αποδέχομαι τη μοίρα μου. Προσπαθώ να έρθω στο σαλόνι να κοιμηθώ. Έχει απίστευτη φασαρία παντού. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Οπότε μετά από ένα σημείο, επειδή δεν ήταν κάτι ανεκτό και εγώ μπορώ να κοιμηθώ με φασαρία, δεν είμαι πολύ ευαίσθητη σε αυτά. Αλλά πραγματικά σα μιλάω, ήταν το κάτι άλλο. Οπότε λέω, Πινελόπη, απλά αποδέχω τη μοίρα σου και σήκω. Ξυπνάω. Έχω αυτήν την αφυδάτωση, ξέρεις, που έχεις όταν έχεις ξυπνήσει μετά από ξενύχτη και έχεις πιει και ένα-δυο ποτά, οπότε νιώθεις αυτή την ανάγκη να καταναλώσεις 5 λίτρα νερού. Πηγαίνω στην κουζίνα να βάλω νερό, δεν έχουμε νερό, μας έχουν κόψει το νερό. Ωραία, λέω, πίνω το μπαγιάτικο νερό που είχα στο κομοδίνο μου. Το προσπερνάω και αυτό. Πάω να κατεβάσω το μαλλί μου από τον κότσο που το είχα να χτενιστώ. Βρωμάει αδιανόητα τσιγαρίλα, ρε. Αδιανόητα. Τύπου δεν γινόταν να το αντέξω αυτό το πράγμα. Να μην μπορώ να λουστώ, οπότε λέω, οκ, πάμε reverse, το ξαναπιάνουμε κότσο και κάνουμε πως δεν συνέβη ποτέ. Έρχομαι εδώ στο σαλόνι, ανοίγω το λάπτοπ να ξεκινήσω δουλειά και δεν έχουμε ίντερνετ. Και εκεί το χάνω, ρε, εντάξει. Λέω, δεν γίνεται να έχει πάει έτσι η μέρα μου. Τι κακό έχω κάνει. Τέλος πάντων, μετά από λίγο λύθηκε το πρόβλημα με το ίντερνετ. Οπότε εγώ απλώς προσπαθούσα να την παλέψω. Έκανα ένα task. Με το που τελείωνα το task, κοιμόμουν για τύπου 7 λεπτά. Ξανά, πάμε πάλι. Και κάπως έτσι έχει πάει η μέρα μου. Έχω καταφέρει και να λουστώ, γιατί κάποια στιγμή ήρθε το νερό. Αλλά σε γενικές γραμμές. Ήμουν μία πατάτα, δεν έχω κάνει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά που έπρεπε να έχω κάνει. Και τώρα που έκανα και το μπανάκι μου και κάπως έχω συνέλθει, έχω αποφασίσει ότι θα το γυρίσουμε αυτό. Έχω αποφασίσει ότι τώρα ξεκινάει η Δευτέρα official για μένα. Θα φτιάξω ένα καφεδάκι, θα βάλω σε μία σειρά τα to-do μου, γιατί τα έχω σε πολλές διαφορετικές λίστες. Είναι πράγματα από το Σάββατο, από την Κυριακή που δεν πρόλαβα να τα κάνω. Είναι πράγματα που έχω βάλει σημειώσεις, πράγματα που έχω βάλει στο calendar, πράγματα που έχω γράψει εδώ στο board. Οπότε, ξέρεις, όλα τα έχω γραμμένα, αλλά τα έχω κάπως συγκεχημένα στο μυαλό μου. Οπότε να κάτσω να γράψω την official to-do list μου και να ξεκινήσω σιγά σιγά. Μπας και διαχειριστώ τις τύψεις μου. Σε άλλα νέα, βάλαμε επιτέλους κουρτίνες, κρεμάσαμε και τα κάδρα, δεν θυμάμαι σας τα είχα δείξει. Αλλά βάλαμε και κουρτίνες, βάλαμε αυτές εδώ τις λινές, σε αυτό το λευκό το σπασμένο όμως. Λίγο γκριζάρι, λίγο πάει προς το εκρού. Δες εδώ πως είναι και από την άλλη πλευρά. Δεν το περίμενα ποτέ πόσο πολύ δένουν ένα σπίτι κουρτίνες, αλλά πραγματικά είναι υπέροχες. Τις φτιάξαμε από το Zacharias Home, το οποίο είναι ένα κατάστημα από την Εύβοια με είδη σπιτιού κλπ. Αλλά τα παιδιά έρχονται κάθε εβδομάδα Αθήνα, οπότε μπορούν να κάνουν και κατοίκον συνάντηση, να δεις τις κουρτίνες, να δεις τα δείγματα, να πάρουν μετρήσεις από το χώρο σου, να σου φτιάξουν κάτι custom. Οπότε είχαμε γενικά υπέροχη εξυπηρέτηση. Εγώ δεν κουνήθηκα καθόλου από εδώ. Όλο έγινε πάρα πολύ εύκολα και έχει γίνει τάλε κουάλε για το δικό μου σπίτι. Οπότε πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σας τους προτείνω. Not sponsored. Απλώς θεωρώ πως το καλό πρέπει να λέγεται και ήτανε πραγματικά υπέροχη, μου έκαναν τη ζωή απίστευτα εύκολη και αν σας αρέσει αυτό το αποτέλεσμα μπορείτε φυσικά να τους πείτε απλώς ότι θέλω κάτι παρόμοιο με αυτό που είχατε κάνει στην Πινελόπη και θα καταλάβουν. Οπότε θα σας αφήσω το μαγαζί στην περιγραφή, να μπείτε να το τσεκάρετε. Λοιπόν, θα σου πω τώρα τελευταία πώς φτιάχνω τον καφέ και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Αρχικά παίρνω την κουπίτσα μας, την Problem Solver, η οποία έχει απίστευτα τέλειο μέγεθος, γιατί χωράει εδώ.
Χωράει δηλαδή στην τυπική εσπρεσιέρα. Βάζω μέσα παγάκια. Βάζω μέσα το γάλα μου το φυτικό με γεύση βανίλια, το οποίο κάπως δημιουργεί μια θερμοκρασία ώστε μετά ο καφές, ο ζεστός που θα πέσει από πάνω να μην μου λιώσει τα παγάκια. Και βάζω αυτές εδώ τις κάψουλες που είναι ειδικές για κρύο καφέ. Και τον ρίχνω ουσιαστικά από πάνω. Και επίσης χθες έφτιαξα και αυτά τα φοβερά muffins μπανάνας, γιατί συχαίνομαι να χαλάνε οι μπανάνες μου και πάντα καταλήγω να τις κάνω muffins. Δεν έχω βάλει πάλι καθόλου ζάχαρη, έχω βάλει αυτό εδώ το γλυκαντικό από My Protein, το οποίο έχει γεύση μπισκότο και έχουν βγει απλά απίστευτα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα γλυκά αυτό, το έχω ξαναγαπήσει, πήγα να το ξεχάσω για ένα διάστημα, αλλά είναι πραγματικά φοβερά. Οπότε θα συνοδεύσουμε το καφεδάκι μας. Αποφάσισα ότι θα πάω για ένα βραδινό πιλάτες, λίγο να συνέλθω. Φόρεσα αυτό το φορμάκι, το οποίο είναι καινούριο. Γιατί αν θυμάστε, αυτά τα ολόσωμα, τα σορτσάκια, τα είχα ερωτευτεί πάρα πολύ και πέρσι. Ειδικά για πιλάτες είναι τέλεια, γιατί αγκαλιάζουν πάρα πολύ ωραία εδώ και δεν έχεις την ανασφάλεια ότι να μην σηκωθεί το σορτσάκι την ώρα που έχεις τα πόδια ψηλά ή οτιδήποτε. Και χωρίς να το νιώθεις αποπνικτικό, αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία γενικά όλη τη σιλουέτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε το πήρα φέτος και σε μπέζ και σε καφέ, γιατί το είχα σε γκρι από πέρσι. Ό,τι βγαίνει καινούριο σε αυτό το στυλ, το παίρνω. Είναι φανταστικό. Αλλά με τρελαίνει ότι κάθε χρόνο ανεβάζουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα και κοιτάνε κάτι ακραίες λεπτομέρειες. Να σας δείξω λίγο μια στιγμή πόσο μπροστά είναι οι τύποι που μέχρι και τα καρτελάκια τα έχουν κάνει. Να βγαίνουν έτσι, να είναι ουσιαστικά ραμμένα πάνω σε κορδελίτσα. Οπότε όλο αυτό το πράγμα φεύγει μαζί και ούτε σου χαλάει το ρούχο, ούτε να τρυπάς, ούτε να κόβεις, τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το έχω εκτιμήσει απίστευτα, γιατί πάντα έχω πρόβλημα με τα καρτελάκια, με φαγουρίζουν κλπ. Ο Μάιος λοιπόν συνεχίζει να είναι Impact Week για τη My Protein, που σημαίνει ότι δίνει τις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς. Άρα και πάλι από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη έχουμε έως μείον 55%. Το μείον 55% ισχύει σχεδόν σε όλα τα προϊόντα, αλλά θα σας αφήσω στην περιγραφή ακριβώς link με τα offers. Σας προτείνω, όπως σας είπα, πάρα πολύ τα φορμά και τα ολόσωμα, ειδικά για τα κορίτσια που κάνουν πιλάτες. Νομίζω βέβαια ότι είναι και ωραία επιλογή για μια χαλαρή έξοδο, έτσι, με μια ωραία ζακετούλα από πάνω και αθλητικό παπουτσάκι και καπελάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο outfit για να πας το πρωί να πάρεις τον καφέ σου κλπ. Σας προτείνω τα σορτσάκια τα πολύ χαλαρά, γιατί είναι όλα πολύ ψηλόμεσα. Είναι όντως χαλαρά, το λέω γιατί πραγματικά έχω δυσκολευτεί στη ζωή αυτή με αυτό το σωματότυπο να βρω σορτσάκια που να νιώθω ότι όντως είναι φαρδιά.
Και χωρίς να είναι φαρδιακές στη μέση, οπότε αγκαλιάζουν σωστά το σώμα όπως πρέπει να είναι. Και σας προτείνω επίσης και τα μπουστάκια τα εξόπλατα, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που μόνο στη MyProtein το έχω δει. Δεν έχω δει πολλά έτσι αθλητικά μπουστάκια που να είναι τόσο στυλάτα και να είναι εξόπλατα τελείως. Οπότε ναι, αυτά, πάω να κάνω την προπονησούλα μου, νιώθω ότι το έχω απίστευτη ανάγκη μετά από μια ολόκληρη μέρα recovery ουσιαστικά εδώ στο σπίτι και που δεν έχω βγει ουσιαστικά καθόλου έξω, οπότε αυτή τη στιγμή ανυπομονώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η διαδρομή για το πιλάτες, γιατί περνάω μέσα από ένα πάρκο και πραγματικά είναι υπέροχο, περπατάω αρκετή ώρα. Οπότε αυτή τη στιγμή ανυπομονώ πάρα πολύ και να περπατήσω και να κάνω όλο το stretching μετά την προπόνηση. Πραγματικά προσπάθησα να μου φτιάξω τη διάθεση και λέω τι πιο απλό από καθαρό σπίτι, λίγο περπάτημα, λίγο άσκηση και καλό φαγητό. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι το απόλυτο καλοκαίρι ρε, δηλαδή είμαι έτσι ντυμένη. 9 η ώρα το βράδυ, ζεσταίνομαι. Έχει φως. Και όλες τις προηγούμενες μέρες έκανε χειμώνα κανονικό, δηλαδή εγώ οριακά φορούσα παλτό. Δεν καταλαβαίνω τι σκοτσέζι κοντούλι είναι αυτό. Όμως κάνει ο καιρός, αλλά εγώ δεν τα μπορώ να βάλω τη σταθερότητα. Σήμερα πάντως είμαι πολύ ευχαριστημένη. Έχει αυτό το που σου μυρίζουν λίγο λουλουδάκια, λίγο γιασεμί. Το πολύ ωραίο το καλοκαιρινό. Ξέρεις αυτό που νιώθεις απλά ότι σε λίγες μέρες θα είμαστε στις παραλίες, στα νησάκια και δείτε λίγο πόσο ωραίο φεγγαράκι έχει. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε, ήταν από τις πολύ λίγες προπονήσεις που έχω δυσκολευτεί τόσο πολύ, γιατί μου έτυχε έτσι η πιο δυνατή προπονήτρια. Την είχε πιάσει μια παράνοια του τύπου, δεν γίνεται να κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, πρέπει να βελτιωθείτε και σήμερα θα βελτιωθείτε. Και όποιος δεν θέλει να βελτιωθεί, ας σταματάει. Εμένα δεν με χάλασε, γιατί να πω την αλήθεια, είχα καιρό να πάω πιλάτες. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να κάνω άλλη φορά πόδια για αυτή την εβδομάδα, οπότε ήταν πολύ καλό, ήταν ό,τι έπρεπε βασικά. Ωστόσο, άνοιξα την κάμερα γιατί ήθελα να πω ένα δειρμή κατηγορό. Προς όσους κάνουν πιλάτες σε αίθουσες στις οποίες φυσικά δεν φοράμε παπούτσια και παίρνουν τα παπουτσάκια τους ωραία-ωραία δίπλα τους και τα αφήνουν δίπλα στο κρεβάτι, ενώ κανονικά πρέπει να τα αφήνουμε στην είσοδο. Κάθε φορά που το βλέπω μου σπάει τα νεύρα, γιατί είναι σαν να λες ότι όλοι οι άλλοι είναι μαλάκες που το σέβονται αυτό και μπαίνουν με τα καλτσάκια τους μέσα και εσύ επειδή συχαίνεσαι να πατήσεις με τα παπούτσια. Δεν ξέρω, κάθε φορά το βλέπω και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, αλλά ποτέ δεν έχω βρει τι θα ρίταξες να πω κάτι, να πω ότι... Δεν ξέρω βασικά εσείς πώς θα το θέτατε αυτό το ζήτημα. Αν βλέπετε μια κυρία δίπλα σας, η οποία έχει πατήσει με τα παπούτσια σε όλη την αίθουσα και τα έχει φέρει δίπλα της και τα έχει ακουμπήσει η κυρία. Λες και οι υπόλοιποι είμαστε χαζοί, ας πούμε, και δεν έχουμε σκεφτεί να το κάνουμε αυτό. Μπορεί να ακουστεί πολύ υπερβολικό, αλλά θεωρώ ότι αυτού του τύπου οι άνθρωποι είναι ο λόγος που δεν θα γίνουμε ποτέ κοινωνικό κράτος. Γιατί αυτό στην Ιαπωνία δεν θα γινόταν ποτέ, ας πούμε, που οι άνθρωποι λειτουργούν βάσει κοινωνιών και βάσει συστημάτων και όχι μόνο καθένας για την πάρτι του. Είναι ένα πάρα πολύ χαζό παράδειγμα, αλλά πραγματικά δείχνει έναν ολόκληρο τρόπο σκέψης. Και είναι κάτι που σε συγκεκριμένες κοινωνίες και κουλτούρες δεν θα το έκαναν ποτέ. Οπότε μου φαίνεται πολύ ακραίο πόσο νορμάλ είναι εδώ πέρα. Το αναγνωρίσαμε. Που το ήξερα ως ενώ βαθμό σε κάποια σημεία, δεν ήξερα από πού πηγάζει. Που ούτε εγώ έχω expectations, ίσα ίσα εγώ ήθελα την ηρεμία μου. Σε δύσκολο περιβάλλον που ακόμα. The next day. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ξύπνησα νωρίς για να προλάβω τους εργάτες δίπλα, γιατί ξεκίνησε το πανηγύρι ήδη. Το ήξερα όμως, οπότε το είχα προαποφασίσει από το προηγούμενο βράδυ και προσπάθησα να κοιμηθώ ήρεμα. Θα φτιάξω τώρα 2 καφεδάκια, γιατί θα έρθει εδώ η Ιωάννα να δουλέψουμε μαζί μέχρι το μεσημέρι περίπου. Οπότε θα μας ετοιμάσω έτσι κάτι για πρωινό, κάνω ένα καφεδάκι, να ετοιμάσω λίγο το χώρο, να ντυθώ, μείνουμε δεύτερη μέρα με την πιτζάμα και να είναι σήμερα μια πολύ πιο παραγωγική μέρα. Πάλι σκαφιά.
tocando las cuerdas de mi cora, bebiendo, cantando las canciones cuando me enojas. Bebé, tú eres mi ritmo, una musa pa' este disco, una canción con cafecito. No sabe cuando me abrazas, como un cafecito por la mañana, yeah. Fumando mari de embute y dándome esos besitos. Πήγα και έφτιαξα τα νυχάκια μου, τα έκανα ροζ με λίγο γκλίτερ. Καμία έκπληξη απολύτως. Γιατί έχω ένα brand trip την άλλη εβδομάδα και την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει σε τέτοιο ταξίδι τα είχα κάνει μπλε. Όταν λέμε μπλε, το μπλε του ΑΒ Βασιλόπουλου. Ήταν απέσια και ένιωθα τόσο χάλια που δεν συνδυαζόντουσαν με τίποτα και που ένιωθα ότι ό,τι και να φορέσω το ρίχνουνε. Και λέω, θα κάνω το πιο απλό πράγμα που μπορώ, γιατί πραγματικά μου μείνει τράβο την προηγούμενη φορά και δεν θέλω να ξαναδώ μπροστά μου τέτοια χρώματα. Όχι, τα κτενίζεις μόνο μία φορά όταν βγεις από το μπάνι. Και μετά το κάνεις με τα δάχτυλα και με μεγάλη τσουγκράμα, με μια... γιατί αλλιώς διαλύεται η μπούκλα, δεν κρατάει. Είσαι κούκλα ό,τι και να κάνεις, αυτό που έλεγε η γιαγιά η Στέλλα. Όμορφος ο άνθρωπος, ό,τι και να βάλει, όπως και να κουρευτεί, όμορφος θα μείνει. The next day. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ξεκίνησε η μέρα με back-to-back κάποιες βιντεοκλήσεις, οπότε δεν άνοιξα καθόλου κάμερα. Αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί ίσως εν τέλει καταφέρουμε να βγάλουμε μια καλοκαιρινή σειρά με προϊόντα τα οποία τα περιμένουμε πάρα πολύ καιρό. Και αν όντως τα καταφέρουμε θα χαρώ πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά γιατί μετά σας φουσκώνω και εσάς τα μυαλά και τα περιμένετε. Μου ήρθε επίσης μόλις τώρα ένα πακέτο από Μπαρμπαστάθη, το οποίο έχει μέσα αυτά εδώ, που είναι λέει φυτικός γύρος από πρωτεΐνη αρακά με πατάτες. Δηλαδή τώρα δεν είναι σαν να μου λέει να φάω γύρο σήμερα. Θέλω να γυρίσω δύο διαφορετικά εμπορικά τα οποία έχουν να κάνουν με ρούχα, οπότε θα ξεχωρίσω εδώ τα outfit. Θέλω να δώσω ουσιαστικά πολλές διαφορετικές ιδέες, μία διαφορετική ιδέα για κάθε μέρα της εβδομάδας, οπότε θα τα απλώσω εδώ, θα κάνω το γύρισμά μου. Και το δεύτερο, σκέφτηκα να μην το γυρίσω σήμερα, να το γυρίσω από το trip που θα πάμε, γιατί θα είναι σε παραθαλάσσια τοποθεσία, οπότε σκέφτηκα ότι αν υπάρχει κάποιος να με βοηθήσει, μπορώ να κάνω εκεί το εμπορικό μου και νομίζω θα τους αρέσει πολύ περισσότερο. Και επίσης είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για να μην το κάνω και αυτό σήμερα. Hurrying to cut my teeth, I can take what I need to get by. It doesn't make it easy, the other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Μόλις τελείωσα το γύρισμα, έχω ετοιμαστεί να πάω για γυμναστικούλα. Και ήθελα να σας δείξω άλλον έναν τρόπο με τον οποίο μπορείς να φορέσεις αυτό εδώ το φορμάκι της MyProtein, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο με το μπέζ που σας έδειξα τις προάλλες, απλώς είναι σε άλλο χρώμα. Το φόρεσα με ένα φαρδί σορτσάκι από κάτω και παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο και έτσι, γιατί
είσαι προστατευμένη στο ότι αν σηκωθεί αυτό στις ασκήσεις, φοράς από κάτω και το άλλο. Αλλά αν θες μες τη μέρα, μπορείς αυτό να το βγάλεις. Έχεις ακόμα μία, ας πούμε, στυλιστική επιλογή. Πήγα πέρα και το πακετάκι μου. Ίσως ταιριάζει για μία ακόμη φορά. Αλλά είμαστε πολύ καλά, ηχτικό ακμαιότατο. Λοιπόν, μόλις έγινε το πιο αστείο πράγμα του κόσμου. Γυρνάω από το γυμναστήριο. Πήγα, έβγαλα σε αυτήν την κατάσταση και φωτογραφίες διαβατηρίου, γιατί έπρεπε να βγάλω διαβατήριο και καθώς γυρνούσα, βλέπω ένα φωτογραφείο και λέω ή τώρα ή ποτέ. Και πήγα και τις έβγαλα. Και γυρνώντας, ήρθε ο κούριερ που έπρεπε να μου δώσει το δώρο του Θωμά για τη γενέθλιά μου. Και μου λέει, παρέλαβε το εσύ. Και μην το ανοίξεις, παιδί μου, θα το ανοίξεις τη γενέθλιά σου. Λέω, ναι, αλλά θα καταλάβω τι είναι. Λέει, δεν θα καταλάβεις, γιατί θα είναι μόνο το κουτί απ' έξω. Και το κουτί, παιδιά, γράφει απ' έξω, ορολόι. Τι πιστεύετε τι είναι? Παρηγορήστε μου ότι είναι και τα δικά σας αγόρια τραγικής της εκπλήξης, σας παρακαλώ. Σε άλλα νέα, κατάλαβα από σήμερα ότι μπήκε επίσημα το καλοκαίρι, δεν υπάρχει γυρισμός, οπότε πήγα και πήρα, για να το τιμήσουμε, νεκταρίνια. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα κεράσια γιατί μου φάνηκαν ακραιότατα. Και καθώς ερχόμουν σπίτι, μου ήρθε μία απίστευτη λιγούρα από το πουθενά και λέω πόσο ωραίο θα ήταν αυτές τις μέρες να καθόμαστε στο μπαλκονάκι και να πίνουμε ένα παγωμένο ποτήρι νερό μαζί με υποβρύχιο βανίλια. Δεν ξέρω πραγματικά από πού μου ήρθε αυτή η όρεξη. Δεν είδα κάτι, δεν μου το ανέφερε κανένας, δεν ξέρω, δεν υπάρχει λογική σε αυτά τα πράγματα. Οπότε πήγα και μου πήρε υποβρύχιο βανίλι. Είναι μερικά πράγματα στη ζωή που δεν αξίζει να τα στερήσει και να λες τον εαυτό σου όχι. Και τώρα λέω να κάνω ένα smoothie και να ξεκινήσω μία εργασία που την αναβάλω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γενικά σήμερα μπορώ να πω ότι η μέρα έχει πάει πολύ πιο παραγωγικά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Και το συμπέρασμα και το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι? Ότι δεν πρέπει να νιώθουμε τύψεις αν κάποια μέρα βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο παραγωγική, γιατί δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Μπορεί μια μέρα που θα νιώθεις καλά να γίνουν τα τριπλάσια πράγματα από τη μέρα που δεν ένιωθες καλά. Ποιο το νόημα να σε πιέσεις εκείνη τη μέρα? Το λέω, ας πούμε, για τη Δευτέρα που δεν είχα κοιμηθεί καλά, δεν μου έβγαινε, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν πρέπει να κρίνουμε τον εαυτό μας από το πόσο αποδώσαμε μια συγκεκριμένη μέρα και να νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε γιατί δεν ήμασταν παραγωγικοί και όλα αυτά. Γιατί ο ίδιος ο εαυτός που τη μία μέρα βλέπεις ότι δεν είναι παραγωγικός, μετά από μία-δύο μέρες που θα έχει ενέργεια, που θα έχει κάνει κάποια πράγματα για να νιώθει καλά, θα αποδώσει χίλιες φορές καλύτερα. Που καλά βέβαια και το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τη διατροφή μας, που καμιά φορά μία μέρα δεν τρως καλά και απογοητεύεσαι. It's okay. Τη μία μέρα ο οργανισμός σου μπορεί να ζητήσει το ένα και την άλλη μέρα το άλλο. Τώρα εμένα σήμερα μου ήρθε απίστευτη όρεξη για φρούτα με το που βγήκε όλη αυτή η ζέστη. Και μπορεί μέσα στο χειμώνα να περνούσα δύο εβδομάδες έχοντας φάει στο σύνολο μία μπανάνα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι αν βλέπεις ότι στο σύνολο των ημερών, δηλαδή π.χ. στο τέλος ενός εξαμήνου ή στο τέλος ενός χρόνου, αν βλέπεις ότι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια μπορεί να έχεις βελτιωθεί, μπορεί να έχεις δουλέψει πάνω σε κάποιες συνήθειες. Δεν το κρίνεις μέρα τη μέρα, πρέπει να το κρίνεις σε βάθος χρόνου αυτό. Αλλιώς γίνεσαι πολύ άδικος με τον εαυτό σου. Οπότε με λίγα λόγια, αν σήμερα είχες μία παραγωγική μέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχεις και αύριο απαραίτητα. Και αν σήμερα είχες μία σκατένια μέρα, αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι θα έχεις και αύριο απαραίτητα. Αχ, παιδιά,
ήρθαν τα κουνιαδάκια μου και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και τώρα έχω βάλει τις αρισκοπλημένες μπιτζαμούλες μου. Έβαλα σήμερα αυτό που είναι από καμισάκι, γιατί θεώρησα ότι δεν θα μπορέσω να το ξαναφορέσω με τον καύσωνα που θα μας έρθει. Έχω αυτή τη στιγμή το feminine urge να σηκωθώ αύριο και να κόψω τα μαλλιά μου μακρύ καρέ. Η μαμά μου με επηρέασε στην συζήτηση που είχαμε, γιατί με έπρεξε και μου έλεγε συνέχεια πόσο πιο ανάλαφρη θα είμαι για το καλοκαίρι. Και επίσης θέλω επιτέλους να κοπεί το μέρος του μαλλιού μου που είναι ίσιο από την ισιωτική και να γίνει όλο σγουρό. Ήταν μια φάση που τα ήθελα ίσια, τα χάρηκα. Πραγματικά ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη με την ισιωτική, γιατί μου τα έκανε ίσια χωρίς να χρειάζεται να τα ισιώνω και το χάρηκα πραγματικά για κάποια χρόνια. Αλλά τώρα που τα θέλω σγουρά, δυστυχώς αργεί να φύγει. Και σκέφτομαι. Η πρώτη σκέψη μου ήρθε την ώρα του πιλάτες. Ήμουν σε ένα κεράκι και λέω: οκ, πρέπει να κλείσω ραντεβού στο κομμωτήριο να κουρευτώ. Και θέλω να με πείσετε κάτω στο σχόλιο ότι είναι κακή ιδέα και να μην το κάνω γιατί θα το μετανιώσω. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν λέω να κλείσω αυτό το vlog, γιατί θα ξεκινήσω από αύριο το επόμενο για να σας πάρω μαζί μου και στο brand trip και να σας πω που πάμε, γιατί πάμε εκεί και να το ζήσουμε όλο αυτό παρέα. Οπότε αντίο για πολύ λίγο και ξεκινάω κατευθείαν το επόμενο vlog για να μην χαθούμε καθόλου. Να μου είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.